και κατόπιν βεβαιώθηκα με πείρα ότι η υπακοή είναι ανωτέρα της προσευχής. Θέλεις να αποκτήσεις προσευχή? Είμαστε τρεις στο σπίτι και ο πάτερ Προκόπιος, ο διάδοχος, έκανε το εργοχειρό του. Τα σφραγίδια που κάνει προσφερές οι παπάδες. Εγώ ήμουν μέσα στο δωμάτιο άλλο και έκανα άλλο εργόχειρο. Βάναμε και δίπλα για να τα βάλεις ένα ντέντζερ, ένα δοχείο, θα τα βάλεις μέσα τα σφραγίδια να είναι το νερό ζεστό για να απορροφήσει το σφραγίδι το νερό για να μαλακώσει. Δάλλως ξέρω δεν μπορείς να το εργαστείς, να γράψεις τα γράμματα Ιησούς Χριστός νικά. Και τα βάζεις μέσα σε βραστό νερό και μαλακώνει και έτσι γράφεις. Δίπλα είχαμε άλλον ντέντζερε ο οποίος είχε τα όσπρια, δεν θυμάμαι τώρα γιατί είναι χρόνια υπόδειες, φασόλια, ρεβίθια, δεν θυμάμαι τι μαγειρεύαμε. Εγώ βρίσκομαι στο άλλο το δωμάτιο και βρίσκομαι εν ώρα προσευχής. Ενώ προσευχής, χαριτωμένης προσευχής, εν ώρα χάριτος. Ο πάτερ Προκόπιος μου λέει, παπά, ευλόγησα, η φωτιά έσβησε. Δηλαδή η φωτιά του μαγειρεύματος. Να με συγχωρέσετε που φωνάζω, επειδή δεν ακούω. Και αυτό έτσι φωνάζω, γιατί και οι αυτοί θα φωνάζουν στον ίδιο τόνο, στο σπίτι μας έτσι φωνάζουμε. Αλλά δεν ακούω, και όσο πάει πέφτει και ακούει. Εγώ, επειδή έχω εκπείρας τώρα μάθει ότι μπορεί ο άνθρωπος να χαριτωθεί 5 λεπτά, μπορεί να χαριτωθεί και μία ώρα, μπορεί να χαριτωθεί και 2 ώρες, μπορεί να χαριτωθεί και 3 ώρες. Περισσότερο δεν δοκίμασα. Καθώς και ο γέροντας αυτό μας έλεγε ότι μέχρι 3 ώρες ο άνθρωπος μπορεί να χαριτωθεί. Να εννοώ... Γέροντα, όταν λέτε να χαριτωθεί, τι εννοείται? Ενέργεια χάριτος. Ενέργεια χάριτος, προσευχής χαριτωμένης δηλαδή. Να μην σου φεύγει καθόλου μες δεξιά-αριστερά. Επειδή το γνωρίζω αυτό εκ πείρας, και είπα με το λογισμό μου, λέω, εφόσον τώρα βρίσκομαι σε προσευχή χαριτωμένη και γνωρίζω εκ πείρας, μπορεί να διαρκέσει 5-10 λεπτά, 1/4, ξέρω τι. Ας φάω τώρα τη χάρη και όταν αρχίσει η προσευχή και καταραίει και σβήνει τροποντινά, τότε να πάω να φτιάξω τη φωτιά. Αυτό ήτανε, έσβησε αμέσως η προσευχή. Όπως ξυπνάει ο άνθρωπος από ένα όνειρο, έτσι έσβησε η προσευχή. Λέω τώρα τι έκανα, και την παρακοή έκανα και κατόπιν την έχασα. Βεβαιώθηκα με πείρα ότι η υπακοή είναι ανωτέρα της προσευχής. Θέλεις να αποκτήσεις προσευχή, θέλεις να αποκτήσεις όταν λες το Κύριε σου Χριστέ να τρέχουν τα δάκρυα ποτάμι από τα μάτια σου. Θέλεις να ζήσεις την ζωή των αγγέλων. Ευλόγησον να είναι ευλογημένο. Υπακοή. Από την υπακοή βγαίνει η προσευχή. Όχι από την προσευχή η υπακοή. Όχι. Όχι ανάποδα. Από την υπακοή θα βγει η προσευχή. Από την προσευχή βγαίνει κατόπιν η θεολογία και τα λοιπά. Και τότε κατάλαβα τι αυτό που λένε οι Άγιοι Πατέρες, να πούμε, το τέλειον των αρετών είναι η υπακοή. Είναι η μίμησης Χριστού.